Τα αμερικανόπνευστα προγράμματα Housing First που σχεδιάζεται ούτε καινούργια είναι, ούτε έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Απευθύνονται σε ελάχιστους, άστεγους και εξαθλιωμένους από τα εκατομμύρια σε όλη την Ευρώπη που η ανεργία και οι τσακισμένοι μισθοί όσων δουλεύουν κάνουν πολυτέλεια την αξιοπρεπή στέγαση στις συμπληγάδες του Airbnb και των πανάκριβων σπιτιών που ξεπερνούν και τους κόπους μιας ζωής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χύνει προκλητικά κροκοδίλια δάκρυα για τους αστέγους την ίδια ώρα που στην τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση για την Ελλάδα εκθιάζει το διακηρυγμένο στόχο της νυν και πρώην κυβέρνησης για 120.000 πληστηριασμούς λαϊκών κατοικιών ως το 2021. Με αλλεπάλληλες κεφαλαιοποιήσεις, απαλλαγές κόκκινων δανείων, πρημοδοτούνται τράπεζες και φαντς με το λογαριασμό να πληρώνει ο λαός, με απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων και απαγορεύσεις κοινοτοποιήσεων ενάντια σε πληστηριασμούς. Απαιτούμε νομοθετική απαγόρευση πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, μισθοδοσία, σύνταξη από το κράτος, τράπεζες και φαντς. Όπως έχει αποδειχθεί, μόνο με κεντρικά σχεδιασμένη σοσιαλιστική οικονομία πάβει η στέγη να είναι εμπόρευμα και μπορεί η λαϊκή κατοικία να εξασφαλιστεί.